Αυξήσεις στα εισιτήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων προανήγγειλε ο Υπουργός Πολιτισμού Αριστίδης Μπαλτάς ως ένα από τα ισοδύναμα για το 23% ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Την ίδια ώρα, κορυφαία μνημεία του τόπου μας κλείνουν αφού το κράτος απαξιώνει τους τόπους παιδείας και πολιτισμού. Την ώρα που ο Υπουργός Πολιτισμού σκοπεύει να βγάλει περισσότερα χρήματα από μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, κάποιοι από αυτούς κινδυνεύουν να κλείσουν. Παράδειγμα, ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα στην Ανδρίτσανα, ο οποίος μετά τη συνταξιοδότηση του τελευταίου αρχαιοφύλακα, ακούστε πώς και πότε λειτουργεί. Ο ναός προσωρινά τώρα πάνε δύο εργατεχνίτες από ό,τι γνωρίζω, όχι αρχαιοφύλακες, δεν υπάρχουν, και κάνουν ένα ωράριο 8-3, δηλαδή πάνε Δευτέρα με Παρασκευή 8-3. Αυτό γνωρίζω εγώ μέχρι σήμερα. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Το χάος. Αν πάτε δηλαδή μετά τις 3 ή το Σαββατοκύριακο, θα βρείτε το χώρο κλειστό και αφύλακτο. Η εφορία αρχαιοτήτων Ηλίας τρέχει τώρα να βρει προσωπικό φύλαξης με διαδικασίες εξπρές. Την ίδια στιγμή, οι τουρίστες δεν φαίνεται να βλέπουν με καλό μάτι το καπέλο που έρχεται στις τιμές των εισιτηρίων ως ισοδύναμο του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. If you rise the prices, the problem is that tourists don't come. The change is not good for us. Οι περισσότεροι τουρίστες θεωρούν ότι οι τιμές στα εισιτήρια των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων εδώ στην Ελλάδα είναι αρκετά καλές. Μας δίνουν ακόμη και παραδείγματα σε σύγκριση με άλλες χώρες που έχουν επισκεφτεί. I was in Italy 2 years ago and I think it was more expensive. 10 euros to climb to the top of the Duomo in Florence, Italy. We visited Colosseo and I think we paid 15. Euros. Για να επισκεφτεί κάποιος το Μουσείο της Ακρόπολης θα πληρώσει 5 ευρώ και για το Αρχαιολογικό Μουσείο 7 ευρώ. Οι τιμές αυτές αναμένεται να ανέβουν ενώ θα δρομολογηθεί και το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ο κύριος Μπαλτάς πάντως δείχνει να μην έχει σκεφτεί πως εκτός από τους τουρίστες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους επισκέπτονται και Έλληνες. Αντί να αποθαρρύνει λοιπόν τους πολίτες με αυξήσεις τιμών, καλό θα ήταν να βρει τρόπο ώστε να προσελκύσει τον ελληνικό λαό σε σημεία παιδείας και πολιτισμού.